Βιβλία με θέματα περιβάλλον και την οικολογία μοίρασε στα γυμνάσια του Εύρου η ΔΕΗ. Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η διοίκηση της επιχείρησης ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από ένα βιβλίο που τιτλοφορείται «Σώστε τον πλανήτη». Η ΔΕΗ μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης παρέδωσε σε όλα τα γυμνάσια του Εύρου βιβλία με θέματα οικολογίας. Όπως τόνισε η διευθύντρια του υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης, Γεωργία Ανδρέου, το βιβλίο το οποίο βρίσκεται στα σχολεία έχει θέμα «Σώσε τον πλανήτη», από τον οποίο οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν και να ενημερωθούν για ζητήματα οικολογίας. Είναι μέσα στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης της ΔΕΗ. Να δούμε ότι έχει και ένα άλλο πρόσωπο η ΔΕΗ, έτσι όχι μόνο αυτό που γνωρίζουμε μέσα από τους λογαριασμούς, έχει την ευαισθησία. Και για περιβαλλοντικά θέματα, παρόλο που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν. Και μέσα σε αυτά είναι και η εκπαίδευση και η μέρημνα για τους νέους ανθρώπους. Και να πούμε ότι είμαστε τυχεροί, γιατί από όλη την Ελλάδα επιλέχθηκε και ο νομός Εύρου για αυτή τη δράση. Δεν έχουν μοιραστεί δηλαδή αυτά τα βιβλία παντού. Ένας από τους νομούς που επιλέχθηκε είναι και ο νομός Εύρου, ο οποίος, όπως ξέρουμε, έχει ένα έντονο οικολογικό χαρακτήρα και καλά είναι να υπάρξει μια αγωγή για να διασφαλιστεί αυτός ο οικολογικός χαρακτήρας του νομού. Μέσα στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, η ΔΕΗ διένει με το βιβλίο που λέγεται «Σώστε τον πλανήτη, 52 λαμπρές ιδέες για να σώσουμε τον κόσμο μας». Και έχει μια μικρή επικεφαλίδα «Άλλαξε τη ζωή σου σε 5 λεπτά». Είναι πρακτικές οδηγίες που μπορούμε μέσα από την καθημερινότητά μας να υιοθετήσουμε, ώστε ο καθένας από την πλευρά του να συμβάλλει σε αυτό που λέγεται προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την κυρία Ανδρέου, το βιβλίο θα βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές των γυμνασίων να γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον. Μοιράστηκε σε όλα τα γυμνάσια του νομού Εύρου, στην τρίτη γυμνασίου του νομού Εύρου. Είναι μια ηλικία που είναι ενδιάμεση, γιατί έχει το βιβλίο και κάποιες έννοιες που χρειάζεται να έχει ένα υπόβαθρο το παιδί για να τις καταλάβει. Και είναι και μια ηλικία που διαπλάθει χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμεύσει και στο μέλλον. Και επίσης δόθηκε και από ένα βιβλίο στην κάθε σχολική βιβλιοθήκη, ώστε όποιος καθηγητής θέλει να κάνει μια εργασία να μπορεί να ανατρέχει εκεί σε ένα βοήθημα χρήσιμο, που έχει πολλά, νομίζω, στοιχεία που μπορεί να βοηθηθεί.